Εσύ φαίνεται πάρα πολύ ωραίο στην κάμερα. Και από κοντά, αλλά στην κάμερα κάνει, παιδιά, ένα απίστευτο εφέ. Σε ένα, εντάξει. Να ορίστε, τέτοια βάζουνε, τα ανεβάζουνε μετά στο Instagram και νομίζουμε ότι είναι έτσι, από τα γενοφάσκια τους. Δεν είναι, αυτό χρησιμοποιούν. Αυτό. Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα προϊόν το οποίο ανυπομονούσα να έρθει στα χέρια μου. Δυστυχώς δεν υπήρχε στην Ελλάδα, δηλαδή τουλάχιστον όπου και να έψαξα δεν μπορούσα να το βρω. Και ήρθε χθες λοιπόν και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα θα το κάνω review μαζί σας. Από ό,τι έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, δεν είναι κάτι μυστικό. Είναι η σειρά από Wet n Wild, το Photo Focus Foundation. Όσοι και όσες είστε τρελαμένοι όπως εμένα και κοιτάτε συνέχεια βιντεάκι στο YouTube, θα ξέρετε ήδη ότι όλοι και όλες οι γνωστοί YouTubers έχουν εκφιάσει αυτό το προϊόν και έχουν πει πάρα πολύ καλά λόγια. Και να σας πω κάτι μεταξύ μας, τα συγκεκριμένα άτομα στο εξωτερικό έχουν δοκιμάσει τόσα πολλά foundation από high-end μέχρι drugstore που εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να δοκιμάσω σε αυτή τη ζωή και στη μετενσάρκωσή μου αργότερα. Δηλαδή έχουν δοκιμάσει τόσα πολλά foundation που σίγουρα ξέρουν κάτι παραπάνω και τους εμπιστεύομαι με την έννοια ότι η δική τους η κρίση είναι πολύ διαφορετική, διότι έχουν μια παραπάνω εμπειρία πάνω στο κομμάτι των καλλυντικών και τι είναι καλό και τι όχι. Και στη τιμή που είναι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην αναρωτηθώ και να ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Θα σας βάλω μια φωτογραφία κάπου εδώ για να δείτε ποιες αποχρώσεις είναι διαθέσιμες. Νομίζω έχει 5 αποχρώσεις διαθέσιμες από ανοιχτό έως πιο σκούρο και φυσικά μπορείτε να κάνετε ανάμειξη των συγκεκριμένων. Η τιμή του είναι στα 7 ευρώ, δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό foundation και θα δούμε μαζί τις πρώτες εντυπώσεις. Δεν το έχω δοκιμάσει, απλά τα αγόρασα χθες και σήμερα ξύπνησα και λέω καφέ και ξεκινάω μαζί σας να ξεκινήσω τη μέρα μου χρησιμοποιώντας αυτό το foundation, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ενημερωτικά λοιπόν αναφέρω, το συγκεκριμένο ισχυρίζεται ότι δεν έχει αποτέλεσμα του flashback, δηλαδή άμα βγάλεις φωτο, είναι πάρα πολύ ωραίο για τις φωτογραφίες σου και το πώς φαίνεσαι γενικά στα βίντεο και στις φωτογραφίες. Δηλαδή δεν κάνει αυτό το flashback που κάνουν συνήθως πολλά προϊόντα. Έχει δοκιμαστεί σε 7 διαφορετικές συνθήκες φωτός, όπως επίσης έχει τεσταριστεί με 2 μοντέλα smartphone, δηλαδή αυτές που φωτογραφίζονται συνέχεια κτλ. Οπότε ναι, αυτά είναι ουσιαστικά αυτά που ισχυρίζεται στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Να σας πω επίσης ότι τα αγόρασα με δικά μου χρήματα, το βίντεο αυτό φυσικά δεν είναι sponsored, ούτε φυσικά είναι χαρισμένα, τα πλήρωσα με δικά μου χρήματα και ήθελα πάρα πολύ να τα δοκιμάσω, οπότε τώρα είναι η στιγμή να το κάνουμε. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το μόνο δίκαιο είναι να χρησιμοποιήσω μία βάση από Wet n Wild, είναι η συγκεκριμένη, την οποία την έχετε ξαναδεί στο κανάλι μου. Είναι αρκετά καλή, τουλάχιστον δουλεύει αρκετά με τα προϊόντα της Wet n Wild, οπότε πιστεύω ότι είναι καλύτερο να δοκιμάσω μια τέτοια βάση στο συγκεκριμένο βίντεο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη βάση. Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω 2 τρόπους εφαρμογής του foundation και ο ένας τρόπος είναι με το σφουγγαράκι από την H&M, το άσπρο όμως, το οποίο είναι το καλύτερο και πραγματικά σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι πάρα πολύ μαλακό, νοπό και έτοιμο για χρήση, είναι καθαρό. Και με την ευκαιρία θα δοκιμάσω από αυτήν εδώ πέρα την μάρκα, η οποία είναι η Yo Magic. Είναι φυσικά η ημιτασιόν των Artist Brushes και σκέφτηκα με την ευκαιρία να το δοκιμάσω και θα χρησιμοποιήσω τον σπόγκο από τη μία μεριά και αυτό εδώ πέρα από την άλλη. Ανοίγοντάς το να δούμε πως είναι, είναι σε σπάτουλα, οπότε σαν υφή από ό,τι βλέπω είναι αρκετά ρευστό. Κάναμε και το κοντινό μας και πάμε να χρησιμοποιήσουμε τον σπόγκο από αυτή τη μεριά και να δούμε πως απλώνει. Σαν απόχρωση νομίζω ότι έκανα μια καλή επιλογή. Έχει αρκετά ελαφριά σύσταση από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι καθόλου βαρύ στο πρόσωπο. Όσο για για το πόσο καλλυπτικό είναι, θα έλεγα ότι έχει μια μέτρια κάλυψη. Βέβαια θα κάνουμε ένα τεστ, να κάνουμε και μια δεύτερη στρώση για να δούμε πώς λειτουργεί. Από αυτή τη μεριά κατέληξε λίγο matte, αλλά όχι πάρα πολύ, δηλαδή είναι κάτι σε ενδιάμεσο από matte
και από ένα ενυδατικό, δεν έχει ξεραθεί εντελώς και να λάβετε υπόψη σας ότι εγώ έχω και ξηρή επιδερμίδα. Βέβαια το primer βοήθησε στο να μειωθεί αυτή η ξηρότητα. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο από αυτή τη μεριά και να δούμε πώς απλώνει και από εδώ. Τώρα θα κάνουμε check 2 προϊόντων, δηλαδή και το foundation αλλά και τη βούρτσα πώς λειτουργεί, το πινέλο αυτό τέλος πάντων, για να δούμε. Μπορώ να πω ότι δεν θέλει να καθίσει το foundation από αυτή τη μεριά. Νιώθω ότι το συγκεκριμένο πινέλο, πώς να το πω τέλος πάντων, ναι, πηγαίνει το προϊόν δεξιά και αριστερά και δεν το κάνει να κάθεται πάνω στο πρόσωπο, απλά το πηγαίνει πέρα δόθε. Εμφανέστατα από αυτή τη μεριά είναι λίγο πιο κολλώδες, έτσι πως το βλέπω. Είναι ελαφρώς λίγο πιο λιπαρό, δεν έχει δηλαδή καθίσει μάλλον πολύ καλά. Όπως επίσης διακρίνω, και αποκλείεται να φανεί στην κάμερα δυστυχώς, από αυτή τη μεριά είναι λίγο πιο λεία η επιφάνεια, ενώ από εδώ, εδώ πέρα που έχω τους σπόρους και δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιο προϊόν για να μειώσει τους σπόρους μου, διακρίνω ότι είναι πιο έντονη η πόρη μου. Μπορώ να πω ότι από αυτή τη μεριά δεν είναι καλό το αποτέλεσμα τόσο, οπότε θα γυρίσω στο σπόγο και θα πατήσω λίγο να διορθώσω τους πόρους, τους έντονους, και ήδη έχει εξαφανιστεί, γιατί μάλλον αυτός ο σπόγος βουτάει το προϊόν μέσα στο δέρμα. Έχω ολοκληρώσει το μακιγιάζ μου με μία στρώση και από τις δύο μεριές. Έχω χρησιμοποιήσει αυτό από αυτή τη μεριά και αυτό από αυτή τη μεριά. Μπορώ να πω ότι αυτό προς το παρόν δεν με έχει ικανοποιήσει, αλλά φυσικά επειδή είναι η πρώτη φορά θα το δοκιμάσω και με άλλα foundation να δω λίγο πώς εξελίσσεται. Προς το παρόν το αφήνουμε στην άκρη και θα συνεχίσουμε το μακιγιάζ μας με τον πολύ λατρεμένο μου σπόγκο. Λοιπόν, τι έχω να πω προς το παρόν, ότι μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ φυσικό. Θέλω να σας πω ότι έχω αποφύγει αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, γιατί σκοπεύω να βάλω concealer και να δω πώς δουλεύει και με τα άλλα προϊόντα πάνω μου. Τώρα τι γίνεται, λέω να το πάμε λίγο ένα βήμα παραπάνω. Θα πάρω τον ψυχρό τόνο από το συγκεκριμένο και θα περάσω λίγο ακόμα για να δω εάν καλύπτει. Πάντως να σας πω ήδη ότι σαν υφή είναι καταπληκτικό. Δεν κάθεται καθόλου βαρύ, νιώθεις δηλαδή σαν να μην φοράς foundation και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που θα αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε και να μην είμαστε πολύ καλά. Η δεύτερη στρώση πήγε καλύτερα, βλέπω ότι μειώθηκε αρκετά και το σημαδάκι εδώ πέρα, δεν εξαφανίστηκε εντελώς. Δυστυχώς το συγκεκριμένο θέλει ένα κορέκτορα για να διορθωθεί. Πραγματικά η επιδερμίδα μου νιώθει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το πιάσει η κάμερα, αλλά το πρόσωπό μου είναι αρκετά λίγο και απαλό, δεν κολλάει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και τελείως μάτι, δηλαδή δεν αφήνει αυτή την πουδρένια την αίσθηση. Αντιθέτως μπορώ να πω ότι είναι αρκετά flawless, αλλά όχι σε σημείο να γλιστράει από το πρόσωπο. Αυτό που θα κάνω είναι να ολοκληρώσω το μακιγιάζ μου εκτός κάμερας, να σας δείξω πώς είναι το τελικό αποτέλεσμα και μετά θα σας κάνω update στο τέλος της ημέρας, πριν πέσει όμως ο ήλιος για να μπορεί να φανεί κάτι, και θα πούμε τα τελικά μας συμπεράσματα. Η ώρα είναι, παιδιά, 1:04 από ό,τι βλέπετε. Και αυτό που θα κάνω είναι να χαζολογήσω λίγο μέσα στο σπίτι, θα κάνω 2-3 δουλειές που θέλω και θα κάνουμε update λίγο πιο μετά το απόγευμα, να δούμε πώς εξελίσσεται το foundation και φυσικά όλα αυτά που έχω βάλει πάνω στο πρόσωπό μου γενικά, πώς λειτουργεί, άμα σπάσει, άμα μου βγάλει λιπαρότητα, άμα μου κάνει σημάδια, άμα οξυδωθεί, όλα αυτά θα τα καταλάβω λογικά μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:15. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να βγάλω κάποια πρόσφατα τουλάχιστον έτσι γρήγορα συμπεράσματα. Τι έχω να πω, έχω να πω ότι το μακιγιάζ έχει σταθεί πάρα πολύ ωραίο. Έτσι όπως το βλέπω και στον καθρέφτη, το foundation έχει μείνει στη θέση του και έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δεν έχει σπάσει το foundation σε κανένα σημείο προς το παρόν. Το μόνο ίσως λίγο αρνητικό είναι ότι εδώ πέρα στη μύτη μου για κάποιον λόγο μου έχει κάνει κάποια έτσι σημαδάκια σαν να είναι τραχή, δηλαδή σαν να μην έχει απλωθεί καλά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ίσως θέλει το highlighter που έβαλα από πάνω, οπότε δεν είμαι 100% σίγουρη άμα είναι το foundation αυτό καθ' αυτό.
θέλω να σας πω ότι σε όλη τη διάρκεια που ήμουν off camera και έκανα διάφορες δουλειές στο σπίτι κτλ. Δεν ένιωσα καθόλου το πρόσωπό μου σαν αφορά foundation, ήταν ουσιαστικά είναι πραγματικά πολύ ανάλαφρο. Νιώθω ότι το πειράζω και δεν μετακινείται, ούτε πηγαίνει δεξιά και αριστερά το foundation που είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν μου βγάλει λιπαρότητα, δεν μου βγάλει ξηρότητα, δηλαδή είναι κάπου στο ενδιάμεσο, είναι πάρα πολύ καλό αυτό και θετικό. Φυσικά μιλάω για τη δική μου την επιδερμίδα, δεν ξέρω πώς θα βολέψει στην επιδερμίδα του καθένα. Οπότε σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη από το συγκεκριμένο προϊόν και πιστεύω ότι θα γίνει από τα αγαπημένα μου από εδώ και πέρα. Φυσικά θα το χρησιμοποιήσω και άλλες φορές για να βγάλω ένα πιο ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να το πάρει στα χέρια της, θα σας έχω όλες τις πληροφορίες κάτω στο κουτί πληροφοριών. Εγώ προσωπικά το πήρα από το κατάστημα Mokiani στην Καλαμαριά, το οποίο δουλεύει την εταιρεία Wet n Wild. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το συγκεκριμένο βίντεο. Μπορώ να πω ότι για μένα ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που επιτέλους υπάρχει αυτό το προϊόν στην Ελλάδα και στα χέρια μου. Όσοι και όσες από εσάς τελικά το τολμήσετε και το αγοράσετε, θα με ευχαριστήσει πάρα πολύ φυσικά να μου πείτε την άποψή σας πάνω στο συγκεκριμένο foundation. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου στο τέλος. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να κάνετε εγγραφή άμα δεν έχετε κάνει ήδη. Και από μένα πολλά.